καταρχήν να πω ότι ο Δήμος, να ενημερώσω καταρχήν περισσότερο για το τι ακριβώς έχει συμβεί γύρω από το θέμα του 13ου Δημοτικού Σχολείου. Να ενημερώσω ότι στις 7 Οκτωβρίου έγινε σύσκεψη στο γραφείο μου παρόντος του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δεσποτίδη, εκπροσώπων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών, νομίζω, και των καθηγητών του συγκεκριμένου σχολείου. Και εκεί ο Δήμος δεσμεύτηκε εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος να οριστικοποιήσει, να τελειώσει τις μελέτες για τη νέα πτέρυγα. Σήμερα μπορώ να πω ότι οι μελέτες είναι σχεδόν έτοιμες. Υπολείπονται ελάχιστα πράγματα και στις 1 του Δεκέμβρη ο Αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης θα μεταβεί στον ΟΣΚ προκειμένου να συζητήσει το κτηριολογικό πρόγραμμα της νέας πτέρυγας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος σήμερα αυτό το οποίο δεσμεύτηκε να κάνει, το έχει κάνει. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, για να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Δήμος δεν αμέλησε και τις δεσμεύσεις που έδωσε στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού της υλοποίησης. Δεύτερον, αξίζει να πω ότι αυτή η μελέτη, όπως και μελέτες άλλων σχολείων, γιατί έχουμε αντίστοιχα προβλήματα και σε άλλες περιπτώσεις, υλοποιούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου. Γίνονται δηλαδή από τις ίδιες τις υπηρεσίες του Δήμου, από το τμήμα μελετών που συστήθηκε και δεν υπήρχε, και υλοποιούνται αυτές οι μελέτες από το τμήμα μελετών του Δήμου. Αυτό πιθανόν να δικαιολογεί και μια μικρή καθυστέρηση το προηγούμενο χρόνο. Δεύτερον, θέλω να πω ότι ο Δήμος στο κομμάτι των δεσμεύσεων του ήταν συνεπής. Από εκεί και πέρα και προφανώς υπάρχουν άλλες διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον ΟΣΚ, με την περιφέρεια και ούτω καθεξής. Εμείς, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε στον μέγιστο βαθμό, προκειμένου να λύσουμε ένα σημαντικό πρόβλημα για την περιοχή και για τη σχολική κοινότητα. Δυστυχώς, και οφείλω να το πω, το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι ευαίσθητο και κάποιοι χωρίς να ξέρουν, προσπάθησαν και επιδίωξαν να το αξιοποιήσουν πολιτικά, να το εκμεταλλευτούν. Και αυτό είναι λυπηρό. Γιατί θα μπορούσα και εγώ να αντιστρέψω το ερώτημα σε αυτούς που έθεσαν τα ερωτήματα, αυτοί τι κάνανε. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, νομίζω, είμαστε σαφείς. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι με την καλύτερη συνεργασία όλων και της περιφέρειας και της σχολικής κοινότητας, θα καταφέρουμε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, να πω ότι προβλήματα στις σχολικές μονάδες και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας υπάρχουν πολλά. Η Δημοτική Αρχή κάνει το μέγιστο που μπορεί προκειμένου να λύσει πολλά από αυτά τα προβλήματα. Είναι προβλήματα χρόνια, τα οποία δεν λύνονται ούτε με μαγικό τρόπο, ούτε μέσα σε ένα χρόνο. Προβλήματα στην νηπιαγωγεία, προβλήματα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προβλήματα στην τεχνική εκπαίδευση, έτσι. Θέλω να πιστεύω εν τέλει ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε όλοι μαζί ό,τι καλύτερο γίνεται.